Έτσι. Καλή μας όρεξη λοιπόν. Υπέροχο. Αυτό είναι το πόρτς, τα πισία μας, τα βαρένικα και δεν βαριέσαι. Δεν έχω λόγια. Απίστευτα και σήμερα τα πράγματα που έφτιαξες. Δεν ξέρω τελικά ποιο είναι πιο νόστιμο. Από εμφάνιση δεν ξέρω. Λοιπόν. Από γεύση επίσης δεν ξέρω. Τώρα είναι εδώ. Είναι τέλεια. Τώρα τι κάνουμε. Λίγο αλεύρι. Λίγο ναι, αλεύρι. Ναι, βέβαια. Πολύ λίγο. Ωραία. Φτάνει τόσο. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπω, όλες οι συνταγές θέλουν αλεύρι, ε. Οι συγκεκριμένες είναι όλες θέλουν αρκετό αλεύρι. Αρκετό αλεύρι. Αρκετό ζύμωμα, mm-hmm. πλάστη. Πολύ χώρο στην κουζίνα για να μπορούμε να απλώσουμε το ζυμάρι. Τα αφήνουμε επίσης να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Τα κάνεις εμείς τώρα πάλι. Θα φτιάξουμε πάλι μπαλίτσες. Mm-hmm. Το λάδι μας έχει κάψει αρκετά. Έχει κάψει. Για να χαμηλώσουμε λίγο το μάτι, ωραία. Τέλεια. Εσείς μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής. Mm-hmm. Παρασκευή εδώ θα είμαστε πάλι ζωντανά, 5 ώρα το απόγευμα. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τα ωραία μας και χρήσιμα δώρα. Και νόστιμα δώρα. Οπότε ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Μύρισε και η σοκολάτα. Πω. Λίγο αλεύρι φιλίτσα εδώ κάτω στον πάγκο μας. Βεβαίως. Ωραία, φτάνει. Με τη βοήθεια πάλι του πλάστη. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα είναι πολύ ωραία τα ρούχα σου. Αυτό το focus έντυσε σήμερα πάρα τα πολύ. Τα επιμελήθηκε ωραία. Το αντρικό νιανικό ντύσιμο Focus. Μπράβο. Τον κύριο Γιώργο Δημουλίδη. Μπράβο, Γιώργο, ο κύριο Δημουλίδη. Που μα επέλεξε το σημερινό σημείο. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, θέλω πιστεύω ότι δεν το έχω λερώσει όχι πολύ. Όχι πολύ. Όχι, λίγο. Βεβαίω. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το διορθώσουμε. Εντάξει. Θα του πάμε λίγα απεισία και νομίζω δεν θα το καταλάβει. Θα ισοφαρίσουμε. Έτσι ακριβώ. Και εννοείται εκεί θα βρείτε τώρα για τις γιορτές και πάρα πολύ καλές τιμές. Βεβαίως. Ξεκίνησαν, ο Γιώργος έχει πολύ καλές ξεκίνησαν ήδη οι προσφορές. Mm-hmm. Και να πούμε ότι είναι μόνο αντρικό νεανικό ντύσιμο. Σε πολύ καλές τιμές. Και είναι στην πολύ όμορφη γειτονιά Γεωργίου Παπανδρέου, εκεί που βρίσκομαι και εγώ, το δικό μου το κατάστημα και εκεί που βρίσκεται και ο κύριος Γιώργος. Σε αυτή την όμορφη οδό. Βεβαίως. Είμαστε όλοι εκεί και σας περιμένουμε. Θέλει πολύ άνοιγμα, βρε Κώστα μου. Αυτό θέλει το φύλλο να γίνει αρκετά λεπτό. Πολύ λεπτό, αυτό βλέπω. Αυτό ήταν. Τώρα, εδώ είναι που θέλουμε αυτό το τέλεια. Μαγικό ναι. μαχαίρι. Τα κόβουμε έτσι ωραία, ωραία τετράγωνα. Mm-hmm. Βοηθάει πολύ και αυτό το μηχάνημα εδώ. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Τέλεια. Και τώρα. Εσύ με τη βοήθεια του μαχαιριού. Mm-hmm. Πάλι θα βοηθήσω, είδες. Πάλι θα βοηθήσεις. Πάρα πολλά πράγματα έκανα σήμερα, πάλι. Θα κάνεις μία χαραγματιά εδώ στη μέση. Αυτό. Μόνο αυτό. Ναι. Α, να ανάψουμε λίγο, να δυναμώσουμε. Λίγο το μάτι. Αν και καίει αρκετά το λαδάκι μας. Ωραία. Κάνουμε την τρύπα εδώ στη μέση, περνάμε τη μία μύτη. Το συνεχίζουμε. Φιλίτσα, συνέχισε να φτιάχνεις. Ναι, βεβαίως. Έτσι, τα ρίχνουμε μέσα. Τι ωραίο σχέδιο που τα κάνεις. Μικρή τρύπα, πιο μικρή. Περνάμε το ένα, το τραβάμε και γίνεται το σχήμα σαν αυτάκι. Α, γι' αυτό γίνονται πολλά κομμάτια και βγαίνουν τα 70. Έτσι. Πιο μικρή ναι. τρύπα. Πάρα πολύ ωραία. Είδατε πόσο γρήγορα είναι. Να φτιάξουμε έτσι και ένα σιγά σιγά, mm-hmm. Έλα, ναι. να, με τη βοήθεια της κάμερας, κάνουμε την τρύπα ακριβώς εδώ στη μέση. Ναι, έτσι, μια μικρή. Ναι. Ανοίγουμε με το χέρι μας λίγο την τρύπα, περνάμε τη μύτη αυτή μέσα, από κάτω και τραβάμε αυτό. Και το σχήμα είναι αυτό, σαν αυτάκι. Δες τι ωραία εικόνα γύρνα, έχει. Ξεκίνα να γυρνάς, γιατί γίνονται ναι, αυτά ναι, πολύ ναι, γρήγορα. Ναι. Τι ωραία εικόνα έχει. Γύρνα, έχουν πάρει ήδη χρώμα. Πολύ λίγο θέλει.
Θα μου φέρεις μία πιατέλα. Ένα πιάτο για να τα ναι. βγάζουμε. Γιατί τα βλέπω πολύ γρήγορα γίνονται. Μία πιατέλα εδώ και μία πιατέλα εδώ. Γιατί θα τα κάνουμε με δύο παραλλαγές. Mm-hmm. Ωραία, πάρει και ένα πιρούνι για να τα γυρνάς με το πιρούνι. Με βολεύει με αυτό, Κώστα, με βολεύει. Και με την κουτάλα μετά θα τα βγάζεις. Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε κι άλλα. Πήραν πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Αυτά νομίζω Κώστα μου είναι έτοιμα. Λίγο ακόμα θέλω. Θέλουνε. Να πάρω αυτό το χρυσαφί το χρώμα. Mm-hmm. Εσύ ξέρεις, θα μας πεις πότε θεωρείς ότι είναι έτοιμα. Τρύπα στη μέση, περνάμε τη μία άκρη, και τραβάμε. Το τραβάμε. Και Τέλεια. Είναι έτοιμο. Αυτά είναι λοιπόν τα οτία. Στα ποντιακά αυτιά. Αυτιά. Μπράβο. Κώστα, πώς το βλέπεις αυτό? Τα πρώτα εκείνα μπορούμε να τα βγάλουμε, τα πρώτα που έχουμε βάλει. Πάρα πολύ όμορφα. Και ήδη άρχισε να βγαίνουν τα αρώματα του πορτοκαλιού, της βανίλιας. Mm. Και αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιούν στο γάμο, να το έχουν σαν κέρασμα. Ναι, και αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που παίρνουν πολύ γρήγορα χρώμα. Έτσι δεν είναι. Με τώρα, φίλες και φίλοι, κοιτάξτε σήμερα χρώμα εδώ. Η εκπομπή μας κράτησε λίγο περισσότερο, γιατί είχαμε πολλά ποντιακά εδέσματα να φτιάξουμε. Ήταν και τα τραγούδια, χορέψαμε ήταν και λίγο τα παραπάνω. Τραγούδια, το κοινό μας λίγο. Γιορτάζω εγώ σήμερα. Που μας κρατήσατε συντροφιά με τα τηλέφωνά σας. Γιορτάζουμε κιόλας. Ήταν όλα μαζί που έκαναν την εκπομπή μας λίγο κοιτάξτε να κοιτάξτε πόσο παραπάνω. Γρήγορα γίνονται αυτά τα οτία. Λοιπόν, βγάλε φιλίτσα και εκείνα. Mm-hmm. Γέμισε έτσι καλά το πιάτο. Αυτά λέω λίγο ακόμη, μήπως τα αφήσω. Τα παιδιά εδώ πίσω από την κάμερα ανυπομονούν να τελειώσουμε. Για να δοκιμάσουν. Και το κοινό, δεν το βλέπεις τώρα το κοινό μας τι κάνει. Θέλει να φάει. Τώρα, τελειώνουμε. Μην ανησυχείτε, σε δύο λεπτάκια. Βγάλε φιλίτσα και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αυτά που έχουν πάρει το χρώμα. Γιατί γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Το λάδι είναι καυτό. Και μετά που θα το δοκιμάσετε θα δείτε ότι δεν απορροφάνε καθόλου λάδι. Και με τη βοήθεια ενός απορροφητικού χαρτί, αν τα βάλετε πάνω, φεύγουν όλα τα... Θα πάρω το άλλο το πιάτο τώρα για να τα κάνουμε τις δύο παραλλαγές που είπες. Εδώ, ναι. Οπότε θα το κάνουμε έτσι. Βγάλε όποια έγιναν, να γεμίσουμε και εκείνο mm-hmm. το πιάτο. Βεβαίως. Μ' αρέσει που θέλει λίγο χρόνο. Είναι και το λάδι που είναι ήδη ζεστό και μεγάλη ποσότητα. Λοιπόν, άλλο ένα, δύο και τελειώσαμε. Έτσι, ωραία αυτάκια. Δεν έχω λόγια. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό το σχήμα. Ότι θα έχουν, ας πούμε, αυτή τη μορφή. Πάρα πολύ ωραία. Άστα λίγο τώρα τα άλλα, λίγο mm-hmm. να γίνουν. Ωραία. Όπως βλέπετε, έχει μείνει αυτή η δόση, βγαίνουν πάρα πολλά. Βλέπετε πόσο πολύ ζυμάρι έχει περισσέψει. Εμείς όμως μετά θα το δώσουμε στη μαμά της Φιλίτσας να το φτιάξει στο σπίτι. Τη χέρουλα. Τώρα, μέχρι που να πλύνουμε τα χέρια μας καλά, να φύγουν τα αλεύρι, γιατί όπως ξέρετε τα αλεύρι κολλάει σαν γύψος πάνω στα χέρια. Φιλίτσα μας, εσύ έχει το νου σου στα οτία να τα βγάλεις. Σχεδόν έτοιμα είναι και αυτά, έχουν πάρει λίγο χρώμα. Λίγο ακόμη θέλουμε. Και φτάνει η μαγική ώρα που περιμένουμε όλοι. Να τα σερβίρουμε και να τα δοκιμάσουμε. Τέλεια. Με τι θα αρχίσουμε πρώτα? Τι θέλεις, πρώτα τη σοκολάτα? Πρώτα θα ρίξουμε την... Οπότε να σου το δώσω εγώ αυτό από εδώ, που είναι έτοιμα. Και αυτά νομίζω... Κώστα, τι λες, θέλουνε λίγο ακόμη? Λίγο ακόμη να τα αφήσω εδώ.
Που μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ σερβίρουμε με ζάχαρη, όπως είναι ζεστά. Τέλεια. Έτσι, μπόλικη ζάχαρη. Τόσο πολύ, ε! Και κανέλα. Υπέροχα. Ωραία. Βγάλε και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και σε αυτά νομίζω θα βάλουμε τη σοκολάτα. Και εκεί θα κάνουμε τώρα μία τσαχπινιά με τη σοκολάτα. Εδώ τώρα αν δείτε, αν βάλετε ένα απορροφητικό χαρτί, κατευθείαν απορροφάει όλο το περιττό λάδι και μένουν πιο στιγνά. Ωραία. Ή μπορούμε και από κάτω να το έχουμε το... Να σβήσουμε και τον φούρνο. Το χαρτάκι μας δεν μπορούμε να το έχουμε από κάτω. Το χαρτάκι είναι από κάτω, μπράβο, ναι. Έτσι, στράγγισε τα καλά. Νομίζω λίγο ακόμη αυτά. Εδώ είναι η σοκολάτα μας. Έτοιμα είναι και αυτά, έχουμε τα βγάζουμε. Έχουμε λιώσει κουβερτούρα.